Οι Ερυθρόλευκοι με την νίκη τους στην Κέρκυρα απέκτησαν σημαντικό βαθμολογικό προβάδισμα, κάνοντας σαφές σε όλους ότι μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στη Super League έχει ήδη κλειδώσει. Παρ' όλα αυτά, απομένουν 13 αγωνιστικές, όπου σίγουρα τα πάντα μπορεί να αλλάξουν. Ωστόσο, αυτό που γέμισε ικανοποίηση άπαντες της τάξης ομάδας είναι η νοοτροπία με την οποία αντιμετώπισαν οι παίκτες αυτό το δύσκολο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική και κατάφεραν, ακόμη και με τη βοήθεια της τύχης που πάντα χρειάζεται στο ποδόσφαιρο, να βρεθούν μόνοι πρώτοι με 9 βαθμούς. Δεν σημαίνει τίποτα, γιατί και να χάναμε, πιστεύω, ακόμα 13 παιχνίδια. Και σίγουρα πιο πολύ τρεις βαθμοί είναι ένα ψυχολογική τόνωση για τη συνέχεια. Αυτή η νίκη σημαίνει πολλά και για το φίλαθλο κόσμο της ομάδας και αυτό αποτυπώνεται και στη ζήτηση των εισιτηρίων διαρκείας που συνεχίζει να αυξάνεται. Γι' αυτό το λόγο, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι η διάθεσή τους θα παραταθεί μέχρι το Σάββατο 12 Απριλίου στις 6 το απόγευμα. Το Σάββατο και ανάλογα με τον αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας που θα έχουν διατεθεί, θα ανακοινωθεί και ο αριθμός των εισιτηρίων αγώνα που θα βγουν στην κυκλοφορία για το μάτς με την νίκη. Επίσης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλιο ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι τα εισιτήρια του αγώνα με την νίκη που αντιστοιχούν στο πέταλο, δηλαδή τη θύρα 2, διαχειρίζονται και θα διατίθενται αποκλειστικά από τους οργανωμένους συνδέσμους. Στα αγωνιστικά, ο Ντράγκαν Κοκότοβιτς θα μπορεί να υπολογίζει και στις υπηρεσίες του Θανάση Δινόπαπα, ο οποίος εξέτσε την ποινή του, ενώ ερωτηματικό αποτελούν οι Θανάσης Πινδώνης και Ιβάν Καρίλ, που προέρχονται από τραυματισμό.